Τις αντιδράσεις των κομμάτων προκάλεσε το σημερινό blackout της πύλης εμβολιασμού, που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει εκ νέου καθυστέρηση στο εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας. Μάλιστα, παρέμβαση για το θέμα έκανε και ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβύρο Βνιοφίτου, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα έντονος, ασκώντας κριτική τόσο για την πύλη του εμβολιασμού, όσο και για τα μέτρα που αφορούν τη διαχείριση της πανδημίας. Έχουμε κατά αναλογία τις λιγότερες απώλειες συνανθρώπων μας στην Ευρώπη. Τα λιγότερα lockdown στην Ευρώπη. Και η οικονομία άντεξε. Όμως εικόνες όπως αυτές που είδαμε στο εμβολιαστικό κέντρο στη Λεμεσό, αλλά και τα συχνά προβλήματα και το πέσιμο της πύλης εμβολιασμού σήμερα, δεν μπορούν να γίνουν ανοιχτά. Ενώ σημείωσε πως οι αποφάσεις ανοίγματος της οικονομίας θα πρέπει να είναι πρακτικά εφαρμόσιμες. Μέτρα που δεν συμβαδίζουν με τη λογική και την αναλογικότητα, ούτε οι πολίτες θα τα εφαρμόσουν, ούτε και το κράτος δύναται να τα εποπτεύσει ή να τα επιβάλλει. Για ανικανότητα να διαχειριστεί την πανδημία και αποτυχία στο εμβολιαστικό πρόγραμμα κατηγορούν την κυβέρνηση, ΑΓΕΛ και Δημοκρατικό Κόμμα. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας μας όμως κινείται με απαράδεκτα χαμηλούς ρυθμούς. Η κυβέρνηση απέτυχε σε όλους τους στόχους που η ίδια εξήγηλε για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. Η δε κατάσταση με τη διαδικτυακή πύλη για τους εμβολιασμούς έφτασε στα όρια του τραγελαφικού. Είμαστε η τέταρτη χειρότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τους ρυθμούς εμβολιασμού. Και μία πύλη εμβολιασμού δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Η ανικανότητα της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη Δημοκρατικού Συναγερμού είναι πλέον επικίνδυνη. Ενώ αντιδράσεις υπήρξαν και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, που καλούν τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν την ευθύνη και να φροντίσουν για πρόσκοπτη λειτουργία της πύλης εμβολιασμού. Θα δούμε τώρα το θέμα συνολικά μαζί με τον Σωτήρη Παρούτη. Λοιπόν, Σωτήρη, το συζητήσαμε.